Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει να είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Χριστιανική Οικογένεια». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να ψάχνουμε, να βρίσκουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται στο Λόγο του Θεού και εάν μέσα σε αυτά ζήσουμε, δηλαδή στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, το βέβαιον είναι ότι απολαμβάνουμε και τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Θεού και τη δόξα του Θεού και ο Θεός θα μας εμπιστεύεται και θα μας χρησιμοποιεί για το έργο Του και θα δοξάζεται στη ζωή μας. Σαν χριστιανική οικογένεια. Σήμερα θα συνεχίσουμε με το γενικό τίτλο «Εσωτερικό διαζύγιο», αφού καταρχάς προσπαθήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή αλλά και σήμερα να διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά της ενωμένης οικογένειας όπου δεν υπάρχει πιθανότης να εισχωρήσει εσωτερικό διαζύγιο με όλες τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν που να φτάσει μέχρι την καταστροφή της οικογένειας, τη διέλυση της οικογένειας και την καταστροφή των μελών της οικογένειας. Στην προηγούμενη μας εκπομπή μιλήσαμε για την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και τώρα θα συνεχίσουμε από την Επιστολή προς Εφεσίους και το 7 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου καθώς λέγει «Εις ένα δέκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Δηλαδή, εφόσον σπουδάζουμε για την ενότητα του Πνεύματος, τότε ο Θεός κάνει χάρη και σε κάθε ένα μέλος της οικογένειας δίδεται κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού η χάρις του Θεού. Προσφέρεται. Δηλαδή έρχεται πλούσια η χάρις του Θεού στην οικογένεια που αγωνίζεται για την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία Του άλλους έδωκε αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους ευαγγελιστές, άλλους ποιμένες και άλλους διδασκάλους και στην οικογένεια ο Ιησούς Χριστός πια αγωνίζεται μέσα από τον πατέρα, τη μητέρα, τα παιδιά, κάθε έναν στους οποίους εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού προς καταρτισμόν των Αγίων μελών της οικογένειας. Άρα λοιπόν, ο Θεός μέσα στην οικογένεια ενδιαφέρεται για τον καταρτισμό της οικογένειας η οποία προέρχεται από τη χάρη που εδόθη σε κάθε ένα μέλος της οικογένειας κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Με άλλα λόγια, έρχεται ο Χριστός, κάνει χάρη στη ζωή μας, φωτίζει τον άνθρωπο, καθώς λέγει «Κι είναι και γραμμένο αναβάς εις ύψος ηχμαλώτεσε εχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους». Καθώς ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό και με την σταύρωσή του εχμαλώτησε την εχμαλωσία των ανθρώπων, των μελών της οικογένειάς μου, τους ελευθέρωσε δηλαδή, τους έδωσε χαρίσματα, μας έδωσε χαρίσματα, δίνει χαρίσματα στις οικογένειες, σε όλους τα μέλη της οικογένειας, στον πατέρα τα δικά του, στη μητέρα και σε όλα τα παιδιά, ώστε να συνεργήσουν για τον καταρτισμό των Αγίων μελών της οικογένειας.
για τον καταρτισμό της οικογένειας, ώστε να μπορούν τα μέλη της οικογένειας να έχουν αποτελεσματικό έργο υπηρεσίας και να μπορούν να εργάζονται για την οικοδομή του σώματος του Χριστού που είναι η οικογένειά μας. Γιατί η οικογένειά μας είναι ένα μέλος του σώματος του Χριστού, εφόσον η οικογένειά μας έχει ενότητα και είναι ένα στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό δίδει χαρίσματα σε όλα τα μέλη, κατά την δύναμη εκάστου, ώστε να μπορούν όλα τα μέλη της οικογένειας, μέσα στη μία οικογένεια, την ενωμένη, την ευλογημένη, την Αγία οικογένεια, όλα τα μέλη να μπορούν να εργάζονται, να έχουν τη δυνατότητα, να έχουν αποτέλεσμα στην υπηρεσία τους, αλλά και στην οικοδομή της οικογένειας. Και αυτό γιατί, πρέπει να καταντήσουμε, και έτσι θα καταντήσουμε σαν οικογένεια, στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Να το ξαναπώ από την αρχή. Η ενότητα του Πνεύματος για την οποία σπουδάζουμε μας φέρνει σαν οικογένεια στην ευλογημένη αυτή θέση. Κάθε ένα μέλος της οικογένειας, σε κάθε ένα μέλος της οικογένειας να δίδεται η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, ώστε να μπορούν όλα τα μέλη να οικοδομούν την οικογένεια ο ένας τον άλλον και να υπηρετούν την οικογένεια ο ένας τον άλλον, καθώς θα καταρτίζονται από τη χάρη του Χριστού, από τον Ιησού Χριστό. Και έτσι θα φτάσουμε στο δεύτερο που αποτελεί τη βασική ενότητα της οικογένειας, που είναι η ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Θεού. Ενότητα πίστεως, ενότητα που προέρχεται από το έργο, από την υπηρεσία του κάθε μέλους που έχει χαρίσματα από το Θεό και που προέρχεται από την δυνατότητα να οικοδομεί το κάθε μέλος της οικογένειας, όλη την οικογένεια. Δηλαδή, εγώ να οικοδομώ τη γυναίκα μου, ο άντρας να οικοδομεί τη γυναίκα του και τα παιδιά του, η γυναίκα να οικοδομεί και να υπηρετεί τον άντρα της και τα παιδιά της και κάθε ένα παιδί να οικοδομεί και να υπηρετεί τους γονείς και τα αδέλφια τους. Μέσα σε, σε αυτήν την ενότητα που λέγεται χριστιανική οικογένεια. Έτσι ώστε να φτάσουν όλα τα μέλη της οικογένειας εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Μια οικογένεια απόλυτα ευλογημένη. Κάθε μέλος εις άνδρα τέλειο, εις μέτρων ηλικίας πληρώματος Ιησού Χριστού, ώστε να μην είμαι θα πλέον ήπιοι, άπειροι του λόγου της δικαιοσύνης, αλλά να είμαστε άνδρες πίστεως, έμπειροι στο λόγο της δικαιοσύνης και να φερόμεθα προς την τελειότητα, μην κλειδωνιζόμενοι και περιφερόμενοι με κάθε άνεμο διδασκαλίας μέσα από τη δολιότητα των ανθρώπων και την πανουργία των ανθρώπων στο να μεθοδεύονται την πλάνη, αλλά ζώντας στις αλήθειες του Ευαγγελίου να απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού και την αγάπη ο ένας του άλλου. Ζώντες την ενότητα της πίστεως που είναι αποτέλεσμα της ενότητας του Πνεύματος του Αγίου και έτσι να αυξανόμεθα και να μοιάζουμε με τον Χριστό που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και η κεφαλή της οικογένειας. Αυτή είναι η χριστιανική οικογένεια. Εάν αγαπητοί μου φίλοι και φίλες ζητηθεί, θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι ο χαρακτηρισμός της ευλογημένης χριστιανικής οικογένειας, ένας είναι. Η οικογένεια η οποία επειδή έχει κόπο αγάπης, έργο πίστης, υπομονή ελπίδας στο Χριστό και ο Χριστός προσεύχεται για αυτήν για να την καταστήσει αξία την οικογένεια και τα μέλη της οικογένειας της εκλογής με την οποία την εξέλεξε σαν οικογένεια, τότε ο Χριστός προσεύχεται και καθιστά την οικογένεια
αξία να περπατάει, καθιστά την οικογένεια δυνατή να περπατάει, ικανή να περπατάει αξίως της κλίσεως με την οποία προσεκλήθη. Ώστε να απολαμβάνει την ενότητα του Πνεύματος όπως περιγράψαμε και την ενότητα του πίστεως όπως ακόμη περιγράψαμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Στην οποία οικογένεια όλα τα μέλη καθένα ξεχωριστά υπηρετούν τους άλλους, οικοδομούν τους άλλους, καταντούν εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού σαν οικογένεια, δεν μπορούν να κλειδωνιστούν από πάντα άνεμο ξένης διδασκαλίας, αλλά αληθεύοντες στην αγάπη, αλλά ζώντες μέσα στις αλήθειες του Ευαγγελίου με αγάπη ο ένας προς τον άλλον, αυξάνονται μοιάζοντας στο Χριστό και αποκτούν ενώπιον του Θεού μια ευλογημένη θέση στα μάτια του Θεού, δίκαιη ενώπιον του Θεού. Τώρα μπαίνουμε στο κυρίως θέμα μας. Υπάρχει πιθανότητα αυτή η οικογένεια να διασπαστεί, να χάσει την παρουσία του Θεού, την ευλογία του Θεού? Υπάρχει μέσα σε αυτή την οικογένεια δυνατότητα, πιθανότητα να διαλυθεί, ζώντας ένα εσωτερικό διαζύγιο, καθένας μόνος του δηλαδή, να απομονωθεί ο ένας από τον άλλον, να διασπαστεί η ενότητα, να υπάρξει απομόνωση, να υπάρξει απομάκρυνση και εν τέλει αποξένωση, δηλαδή εσωτερικό διαζύγιο που θα οδηγήσει εξάπαντος σε ταλαιπωρίες και σε οριστικό διαζύγιο. Ποιες είναι οι παγίδες του διαβόλου που μπορούν να διαλύσουν μια απόλυτα ευλογημένη χριστιανική οικογένεια όπως την περιγράψαμε, ώστε να υπάρξει απομόνωσης, απομάκρυσης και αποξένωσης? Τώρα με τη χάρη του Χριστού θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις βασικές αιτίες τις οποίες χρησιμοποιεί ο διάβολος για να γκρεμίσει αυτό το ευλογημένο έργο του Θεού, τη χριστιανική ευλογημένη οικογένεια. Γιατί ο διάβολος δεν πολεμάει κατά μέτωπο, αλλά μεθοδεύεται την πλάνη. Είναι πανούργος. Δελεάζει. Αυτά είναι τα έργα του διαβόλου. Δελεασμός, δελεάζει. Τρομοκρατεί, φοβίζει, χωρίς λόγο. Δελεάζει με ψεύτικα πράγματα. Τρομοκρατεί χωρίς λόγο. Κατηγορεί τον ένα στον άλλον για να φέρει διάσπαση, διχόνοια. Να μην κατοικούν ενομονία μέσα στην οικογένεια οι αδελφοί. Και πλανάει. Ενώ πλανών την οικουμένη ολόκληρη. Είναι αυτός που φέρνει ένα ψέμα και μπορεί να φέρει σε διάλυση τη χριστιανική οικογένεια. Θα δούμε λοιπόν με τη χάρη του Χριστού σιγά σιγά τις κύριες αιτίες που μπορούν να φέρουν διάσπαση, καταστροφή σε μια χριστιανική οικογένεια και να την οδηγήσουν σε εσωτερικό διαζύγιο. Δηλαδή απομόνωση, απομάκρυνση, αποξένωση. Καθένας αποκτά τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, τους προσωπικούς στόχους, τις προσωπικές σκέψεις, ακόμη και τα προσωπικά πάθη. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι με μία λέξη η εκοσμίκευση. Όταν μπει το φρόνημα του κόσμου μέσα στην οικογένεια. Και αυτό μπαίνει σιγά σιγά και δεν παρατηρείται. Όταν αρχίζει ένα μέλος της οικογένειας, να λέει μην είμαστε και τόσο φανατικοί, να μην είμαστε και τόσο
βέβαιοι, δεν τα ξέρουμε όλα. Και χρησιμοποιεί και λέξεις που είναι όμορφες να τις ακούς, όχι φανατισμός. Δεν τα ξέρουμε όλα, δεν είμαστε οι καλύτεροι. Και ποιος είπε αυτό? Ποιος είπε ότι ο Θεός θέλει φανατικούς ανθρώπους? Ποιος ο Θεός είπε ότι είμαστε οι μοναδικοί? Όχι, εις πολλά πτεωμεν άπαντες, λέει ο Λόγος του Θεού, και πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού. Ούτε ότι τα ξέρουμε όλα. Όχι, αντίθετα, μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, επειδή δεν τα ξέρουμε όλα, ότι δεν είμαστε τέλειοι, άγιοι, αναμάρτητοι, αλλά αντιθέτως μάλιστα. Ή επειδή θέλουμε, καθώς μας διδάσκει η χάρη του Θεού, η Σωτήριος που μας έσωσε, να αρνηθούμε την ασέβεια ή τις κοσμικές επιθυμίες και να ζούμε δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα, ότι είμαστε φανατικοί, καθώς προσμένουμε την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ότι είμαστε φανατικοί, ότι είμαστε αυστηροί. Η χάρη του Θεού που μας έσωσε μας τα διδάσκει. Να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες και να ζω με δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς, προσμένοντες τον Ιησού Χριστό. Άρα, εάν ζούμε έτσι, κατά χάριν Θεού ζούμε, η χάρη του Θεού μας τα διδάσκει αυτά. Είναι λοιπόν φοβερή παγίδα η εκοσμίκευση και λέει μάλιστα ο Λόγος του Θεού, ερμηνεύοντας τις συνέπειες της εκοσμίκευσης, στην επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, δεύτερο κεφάλαιο και 15 εδάφιο, μην αγαπάτε τον κόσμο, μηδέτα εν τον κόσμο, διότι αν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Α, λοιπόν, η πρώτη μεγάλη αιτία που φεύγει η αγάπη του Πατρός από την οικογένεια, από τα μέλη της οικογένειας, από έναν από τα μέλη της οικογένειας, και μπαίνει πια σε έναν δρόμο που περπατάει μόνος του, χωρίς να καλύπτεται από την αγάπη του Θεού Πατρός, που καλύπτει πλήθος αμαρτιών, και αρχίζει και φαίνεται η γύμνωση των ανθρώπων, καθώς φεύγει, επαναλαμβάνω, η αγάπη του Θεού Πατρός. Η αγάπη του Θεού Πατρός που καλύπτει πλήθος αμαρτιών, καθώς φεύγει, αρχίζει και αποκαλύπτεται η γύμνωση, η αθλειότης των ανθρώπων, στα μάτια του Θεού, αλλά ιδιαίτερως στα μάτια του ενός προς τον άλλον. Και εδώ είναι το κίνδυνο, εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο, το πρώτο. Πάβει ο ένας να αγαπάει τον άλλον γιατί βλέπει τη γυμνοσύνη του, τις ατέλειές του, τα λάθη του. Πάβει ο ένας να εμπιστεύεται τον άλλον, γιατί βλέπει τη γυμνοσύνη του, και πάβει ο ένας να υπομένει, να ελπίζει στον άλλον, γιατί καθώς αποσύρεται η αγάπη του Θεού Πατρός, φαίνεται η γύμνια των ανθρώπων, η αθλειότηση των ανθρώπων. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Όταν μπει η εκοσμίκευση μέσα στη ζωή της χριστιανικής οικογένειας, τότε το ένας περιφρονεί τον άλλον, δεν αγαπάει τον άλλον, δεν τον εμπιστεύεται, δεν ελπίζει σε αυτόν. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς εισέρχεται η εκοσμίκευση μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ώστε όταν εισέλθει να αρχίσει η καταστροφή της οικογένειας, το εσωτερικό διαζύγιο, ο εσωτερικός χωρισμός. Κάθε ένας μόνος του. Κάθε ένας μακριά από τον άλλον και εν τέλει κάθε ένας ξένος από τον άλλον. Βλέπετε, η αγάπη του Θεού Πατρός είναι αυτή που σκεπάζει πλήθος αμαρτιών
Η αγάπη του Θεού Πατρός είναι αυτή που μας καλύπτει, μας φέρνει κοντά στην αγάπη του Χριστού που μας εισφύγει. Πώς λοιπόν χάνεται η αγάπη του Θεού Πατρός, πώς έρχεται η εκοσμίκευση, πώς έρχεται η αγάπη προς τον κόσμο και προς τα εν το κόσμο. Αυτό είναι η εκοσμίκευση. Αγαπώ τον κόσμο και τα του κόσμου. Και εξηγεί ο λόγος του Θεού, διότι πάντο εν το κόσμο, πρώτον η επιθυμία της σαρκός. Έρχονται λοιπόν μέσα στα μέλη της χριστιανικής οικογένειας, είτε σε κάθε έναν ξεχωριστά, είτε σε έναν από όλους, είτε σε όλους μαζί σαν οικογένεια, και μπαίνει η επιθυμία της σαρκός. Οι επιθυμίες του μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει, και χωρίς να λογαριάζω αν αυτό αρέσει στο Θεό, σε μένα, σαν άντρας, στην οικογένεια, σε σένα, σαν γυναίκα στην οικογένεια ή στα παιδιά. Ή σε μένα για τα παιδιά, ή σε μένα για τη γυναίκα μου, ή στη γυναίκα για μένα, για τον άντρα της. Θέλω να μ' αρέσεις. Θέλω να κάνεις πράγματα που μ' αρέσουνε. Δεν σε θέλω έτσι. Τι μαλλιά είναι αυτά, γκρίζα. Εμένα μ' αρέσει να είσαι ξανθιά. Μπήκε μέσα η επιθυμία της σάρκας. Τι τίσιμο είναι αυτό. Καλόγρια είσαι. Θέλω να είσαι έτσι λίγο πεταχτούλα. Μπήκε η επιθυμία της σάρκας. Τα παιδιά μας δεν μπορεί να είναι έτσι. Πρέπει να γίνουν πιο κοσμικά. Λίγο πιο όμορφα. Τους κάνουμε λίγο τα μαλάκια τους έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Τους βάλω και ένα σκουλαρικάκι. Βάλω τους και ένα μίνι. Τώρα παιδιά είναι, δεν καημένε. Να μ' αρέσουν τα παιδιά, να είναι ωραία. Αλλά με την ομορφιά του κόσμου. Μ' αρέσει η γυναίκα μου να είναι ωραία, αλλά με την ομορφιά του κόσμου. Μ' αρέσει ο άντρας μου να είναι ωραίος, αλλά με την ομορφιά του κόσμου. Και όταν αρχίζει και μας αρέσει η ομορφιά του κόσμου, και όσο πιο πολύ αρχίζει και μας αρέσει η ομορφιά του κόσμου, τόσο πιο πολύ φεύγει η αγάπη του Θεού Πατρός και τόσο πιο πολύ αρχίζει να σπάει η ενότητα της οικογένειας. Πάει η ενότητα του Πνεύματος, πάει η ενότητα της πίστεως, πάει η αγάπη, πάει η εμπιστοσύνη, πάει η υπομονή. Όλα δηλαδή. Οι άνθρωποι γίνονται τι, εριστικοί. Γιατί έχει μπει μέσα το να μας αρέσουν τα πράγματα του κόσμου. Θέλω να σε βλέπω και να σε χαίρομαι. Τώρα εμένα μου αρέσει να ακούω και ένα ιδιαίτερο τραγούδι, ερωτικό, είδες τι ρομαντικό που είναι. Ένα τραγούδι μοντέρνο, και γιατί δεν σ' αρέσει ο χορός. Κακό είναι. Δεν ξέρω αν είναι κακό ή καλό. Ένα ξέρω, ότι αυτά αρέσουν στον κόσμο και όποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Θεού Πατρός δεν είναι σε αυτόν. Μετά αρχίζουμε να βγάζουμε έξω το σώμα μας γιατί μας αρέσει. Καμαρώνουμε για τις ομορφιές του κόσμου που έχουμε και αποκτήσαμε. Και μετά θέλουμε και άλλες επιθυμίες σαρκός. Οδηγούμεθα εκ των πραγμάτων. Και αρχίζει να χάνει την εμπιστοσύνη ο άντρας στη γυναίκα. Πού ήσουνα, πού πήγες, με ποιον τηλεφώνησες. Το ίδιο η γυναίκα στον άντρα. Γιατί άργησες, πού ήσουνα. Τα παιδιά, βλέποντας τον πατέρα και τη μητέρα έτσι, παίρνουν παραδείγματα. Άλλα προσκολώνται στη μητέρα, άλλα στον πατέρα. Αρχίζουν και αυτά και βγαίνουν έξω. Θέλουν όλο και λιγότερο το Λόγο του Θεού, όλο και λιγότερο την προσευχή, όλο και λιγότερο την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Και γινόμαστε μια οικογένεια που τα κοριτσάκια όλα είναι ντυμένα με σόρτς και λέμε ότι είμαστε χριστιανοί.
Η γυναίκα είναι με σόρτς, βγάζοντας έξι πόδια, χέρια, πλάτες, όλα έξω. Και ο άντρας, αντί να κοιτάει τη γυναίκα του και τα παιδιά του, κοιτάει δεξιά και αριστερά. Και αν δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, θα αρχίσει. Γιατί? Γιατί επειδή άρχισε να μας αρέσει ο κόσμος, έφυγε η αγάπη του Θεού Πατρός. Τι κρίμα. Αλλά αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι για τους άλλους. Αυτά που λένε είναι να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Δεν είναι να σκεφτόμαστε τους άλλους και να λέμε «κοίταξέ τους, χαθήκαμε». Διότι κρίνουμε, κατακρίνουμε και θα κριθούμε και θα κατακριθούμε. Αλλά να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, να σπουδάζουμε να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος όπως την περιγράψαμε μέσα από το Λόγο του Θεού και την ενότητα της πίστεως. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι «θέλω». Οι επιθυμίες των οφθαλμών, οι επιθυμίες της καρδιάς. Αρχίζουμε επειδή μας αρέσουν να θέλουμε. Να θέλουμε, να θέλουμε. Να θέλουμε πολυτελείς ενδυμασίες. Να θέλουμε πολυτελή αυτοκίνητα. Να θέλουμε πολυτελή σπίτια. Να θέλουμε τις παρέες σπουδαίων για τον κόσμο ανθρώπων. Να θέλουμε κοινωνική προβολή. Να έχουμε επιθυμίες άλλων πραγμάτων έξω από αυτή τη χάρη που μας έχει δώσει ο Θεός μέσα στην ευλογημένη ζωή της χριστιανικής οικογένειας. Να θέλουμε να πάμε εκεί που δεν πηγαίναμε και από εκεί θα καταλάβουμε, αδελφοί αγαπητοί, την πτώση μας και την πορεία μας προς το εσωτερικό διαζύγιο. Όταν θέλουμε, όταν μας αρέσουν αυτά που δεν μας άρεσαν πρώτα και όταν θέλουμε αυτά που δεν θέλαμε πρώτα. Ό,τι και να είναι αυτό. Άντε να δούμε και μία ταινία, χριστιανική στην αρχή, ας είναι και κοσμική και μπαίνουν μετά η βία, τα πάθη, τσόντες, ο Θεός να μας φυλάει. Και αρχίζει και φεύγει η αγάπη του Θεού. Δεν μιλάω για αμαρτίες, μιλάω για πράγματα που δεν θέλαμε. Και αρχίζουμε και τα θέλουμε γιατί είναι του κόσμου. Αρχίζουμε και θέλουμε τον κόσμο. Αρχίζουμε και θέλουμε να ζούμε όπως ζει ο κόσμος. Να μοιάζουμε όπως μοιάζει ο κόσμος. Αρχίζουμε να συσχηματιζόμαστε. Και έτσι έρχεται μέσα στην οικογένεια η απομόνωση, γιατί δημιουργούνται πάθη. Εγώ θέλω να βλέπω αστυνομικές ταινίες, εσύ θέλεις να βλέπεις αισθηματικές ταινίες, εσύ θέλεις να βλέπεις οικογενειακές ταινίες. Εγώ θέλω και θέλω να μην πω τώρα περισσότερα. Λέω τα πιο ελαφριά για να καταλάβουμε, αδερφοί, την πτώση που μπορεί να έρθει σιγά σιγά με τις μεθοδίες του διαβόλου και τις μανουργίες του αδιαβόλου σε μια ευλογημένη οικογένεια που οδηγεί μεταβεβαιότητος στο εσωτερικό διαζύγιο. Και από εκεί και πέρα μπαίνει και η αλαζονία του βίου, περηφάνεια, η σύγκριση με τον κόσμο, η σύγκριση με τους αδερφούς. Εγώ είμαι πιο καλός, πιο μεγάλο αυτοκίνητο, πιο μεγάλο σπίτι, πιο πολλά λεφτά, καύχησης, τα παιδιά μου είναι οι καλύτεροι μαθητές, στο καλύτερο σχολείο, τα ακριβότερα ρούχα. Και αρχίζει η αλαζονία του βίου να αυξάνει και να αυξάνει και να αυξάνει και ο άνθρωπος πια να ζει όχι στο Θεό και για το Θεό, στον κόσμο και για τον κόσμο. Αρχίζει να ενδιαφέρεται πια τι λέει ο κόσμος γι' αυτόν και είναι η γνώμη του κόσμου γι' αυτόν. Πώς θα αυξήσουμε την επιρροή μας μέσα στον κόσμο, χωρίς να καταλαβαίνει ότι μπήκε πια το μικρόβιο της διάσπασης και του χωρισμού.
μπήκε πια η λογική του εσωτερικού διασυγείου, που μπορεί να άρχισε από μια μικρή επιθυμία ενός μέλους μιας της γυναίκας του άντρα. Δεν το καταλάβαμε γέρος και το αφήσαμε και έφτασε σε όρια εσωτερικού διασυγείου. Γιατί χάθηκε η αγάπη, χάθηκε η εμπιστοσύνη και χάθηκε η υπομονή. Οι άνθρωποι, τα μέλη της οικογένειας γίνονταν υπόμονα εδώ και τώρα. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο, δεν σας αντέχω άλλο. Ακόμη, πού είσαι, τι έκανες. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, ζήλια, γκρίνια, κακία, τσιγκουνιά, γιατί θέλω για τον εαυτό μου, όχι για σένα, να ξοδεύω. Μετά τεμπελιά, έχω άλλα πράγματα να κάνω. Πάει να φτιάξω το σπίτι, πάω να διαβάζω τα παιδιά, πάω να διαβάζω γιατί βλέπω ταινία, γιατί θέλω να πάω με τις φίλες μου. Γιατί θέλω να πάω στο κομμωτήριο, γιατί θέλω να βάψω τα μαλλιά μου. Πάει το καλό πρότυπο, τύπος του Χριστού μέσα στην οικογένεια, ο πατέρας και η μάνα. Μπαίνει μετά η διογνωμοσύνη, διογνώμα. Εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις. Περηφάνεια. Μα δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, τόσο βλάκας είσαι. Και αν δεν το λες έτσι, το λες πιο γλυκά, αλλά αυτό εννοείς. Ίσως ακόμη σε λίγο θα το λες και χειρότερα. Τσακωμή, γκρίνιες, εριστικότητα, αγένεια, ασέβεια. Δεν υπάρχει σεβασμός μέσα στο σπίτι και έτσι ο ένας δεν αντέχει τον άλλον και ο καθένας μπαίνει στη δική του τη γωνιά. Μια γωνιά προσωπική, με το κομπιούτερ του, με τα ενδιαφέροντά του και όλα τα μέλη τώρα της οικογένειας έχουν το δικό τους κομπιούτερ, τη δική τους γωνιά και το λένε μάλιστα και ελευθερία. Κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Το κύριο χαρακτηριστικό, μιλάνε με ασέβεια και με αγένεια ο ένας τον άλλο. Φανερώνουν τις αμαρτίες ο ένας του άλλου. Εμένα λες, δεν βλέπεις εσύ που έκανες αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Εγώ το έκανα, εσύ τι λέει, που είπες, που έκανες, κοίταξε πως κατάντησες το παιδί σου, το δικό σου το παιδί, το δικό μου το παιδί. Κρίμα. Κρίμα. Είναι για να λυπάσαι. Όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σε κάθε δύσκολη κατάσταση υπάρχει φάρμακο, υπάρχει γιατρός. Και μάλιστα γιατρός τέλειος που γιατρεύει όλες τις ασθένειες. Το φάρμακο είναι το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ο γιατρός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά και ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος μας φανερώνει την κατάστασή μας, καθώς παραδείγματος χάρη λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, μοιχοί και μιχαλίδες, έτσι αποκαλεί πια τους ανθρώπους που αγαπάνε τον κόσμο και τα τον κόσμο. Μοιχοί και μιχαλίδες, δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Όποιος λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Εχθρός του Θεού καταντάει όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου. Και ο άνθρωπος μιλάει. Καθώς απομακρυνόμεθα και από την εκκλησία, πηγαίνουμε όσο γίνεται και πιο αργά. Γιατί έχουμε πολλές δουλειές. Έχουν να διαβάσουν τα παιδιά. Έχουμε τόσες πολλές ασχολίες. Και ο άνθρωπος καταντάει να είναι χριστιανός της Κυριακής. Να πηγαίνει μια φορά στην εκκλησία την Κυριακή και αυτή να πάει γρήγορα γρήγορα και να φύγει γρήγορα γρήγορα. Μην χάσουμε και πολύ χρόνο, γιατί έχουμε άλλες πολλές δουλειές να κάνουμε μέσα στον κόσμο. Και αν συνεχίζουν να πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι χριστιανοί,
και δεν κατανοήσουν, δεν καταλάβουν ότι ξεπέσανε, ότι χάσανε τη χριστιανική τους ιδιότητα, ότι χάσαν την αγάπη του Θεού Πατρός, ότι στα μάτια του Θεού είναι μοιχοί και μιχαλίδες, γιατί αγαπήσανε τον κόσμο. Τότε σωτηρία σε αυτούς δεν υπάρχει. Συνεχίζουν αυτοδικαιωμένοι να πράττουν τα μη πρέποντα, κάνουν και μια προσευχούλα, πότε πότε, πηγαίνουν και στην εκκλησία, μια ώρα την Κυριακή, όχι μια μισή, ποτέ δεν γίνεται, μην χάσουμε και πολύ χρόνο, και πολλή ώρα μιλάει. Πω, πόσο η ώρα μιλάει, τον βαρέθηκα, δεν μπορώ να τον ακούσω, γιατί έχουν κλείσει τα αυτιά την απιστία πια. Και δεν καταλαβαίνουν. Και ο Θεός μιλάει άπαξ και δεις. Και ο άνθρωπος δεν προσέχει, δεν ακούει, λέει ο λόγος του Θεού. Και τότε έρχεται ο Θεός που είναι αγαθός, που είναι αγάπη, και πολλαπλασιάζει τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Επιτρέπει τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Αφήνει ακόμη και το διάβολο που βρίσκει τόπο, και αρχίζουν πια καταστάσεις επώδυνες. Μην τυχόν και ο άνθρωπος καταλάβει, μετανοήσει και επιστρέψει. Γιατί αν καταλάβει, μετανοήσει, επιστρέψει στο Θεό, ζητήσει συγχώρεση από το Θεό, τότε ο Θεός μπορεί τα χρόνια που έφαγε ο βρούχος και η ρησίβη να τα αναπληρώσει και να κάνει τα έσχατα πιο ευλογημένα από τα πρώτα. Γιατί δεν θέλει το θάνατο του ανθρώπου που έφυγε από την παρουσία του, αλλά θέλει να μετανοήσει, να επιστρέψει και να ζήσει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όταν αρχίσουμε και βλέπουμε μέσα στην οικογένειά μας αυτά τα μικρά συμπτώματα, πόσο πάνε και μεγαλώνουν. Όσο μπορούμε πιο γρήγορα, όσο μπορούμε πιο έγκαιρα, ιδίως ο πατέρας, αλλά και αν όχι και η μητέρα, αλλά και αν όχι και το παιδί, όποιος προλάβει πρώτος, να αρχίζει να προσεύχεται στο Θεό και να αρχίζει να διαμαρτύρεται ενώπιον του Θεού για την πτώση της οικογένειας, και θα βρει χάρη από το Θεό. Γιατί ο άνθρωπος βρίσκει χάρη από το Θεό όταν μετανοεί, όταν εξομολογείται, όταν επιστρέφει. Και στη δυσκολία που θα επιτρέψει ο Θεός, αλλά και πριν ακόμη τη δυσκολία που θα επιτρέψει ο Θεός, ας φωνάξει, ας κάνει έναν αγώνα, ελάτε πάλι όλοι μαζί, να προσευχηθούμε, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό. Υπάρχει φάρμακο, το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Υπάρχει φάρμακο, ο λόγος του Θεού, να επιτιμήσουμε το διάβολο και να διώξουμε μακριά την αγάπη του κόσμου, τη φιλία του κόσμου και όλα τα κοσμικά, το φρόνημα του κόσμου, για να αρχίσουμε και πάλι να ζούμε δικαίως, αγίως και ευσεβώς τον παρόντα αυτό αιώνα. Αρνούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, και προσμένοντες ιδιαίτερα τώρα τις έσχατες μέρες, το Κύριο μας τον Ιησού Χριστό να έρθει, να ενεργήσει στην οικογένειά μας, να ελευθερώσει την οικογένειά μας, να σώσει την οικογένειά μας. Είναι η ελπίδα βεβαία και ασφαλής, έστω και αν ένας μέσα στην οικογένεια έχει αυτό το πνεύμα. Ένας ήταν ο Ιωνάς που έσωσε όλη την Νινεβή. Έναν άνθρωπο ψάχνει να βρει ο Θεός. Έναν άνθρωπο μέσα σε κάθε οικογένεια που να σταθεί μπροστά στο Θεό, να εξητεί κρίση και δικαιοσύνη και να πράττει το θέλημα του Θεού, και πάνω σε αυτόν ο Θεός θα χτίσει ένα καινούριο έργο οικογενειακό, ένα καινούριο θυσιαστήριο οικογενειακό, μια καινούργια οικογένεια ευλογημένη, αγία, ένδοξη στην παρουσία του Θεού. Ας προσέχουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες,
την εκοσμικεύση, τις κοσμικές επιθυμίες. Ας προσέχουμε στον εαυτό μας πρώτα, να διακρίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, στην γυναίκα μας, στον άντρα σας, στη συνέχεια, στα παιδιά μας, στην ψυχή μας, για να επιστρέφουμε εγκαίρως, να καταδικάζουμε το πνεύμα του σατανά που φέρνει την εκοσμίκευση. Βλέπεις και αρχίζει λίγο και βάφεται η γυναίκα σου, στάσου, μη σου αρέσει. Βλέπεις και αλλάζει κάποια συνήθεια, σταμάτα, μην προχωράς. Ζήτα βοήθεια από το Θεό. Και εσύ αδερφέ μου, και εσύ αδερφή μου, και εσείς αγαπημένα μου παιδιά. Ένα στην οικογένεια να πάρει σωστή απόφαση. Πάνω σε αυτόν θα στηριχθεί ο Θεός να οικοδομήσει ξανά μια νέα οικογένεια. Προσέχετε λοιπόν, αχρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Ο Θεός να μας φυλάει και ο Θεός να μας ευλογεί όλους, πλούσια πάντοτε και κατά πάντα, στην αγκαλιά Του, στο θέλημά Του, στην αγάπη του Θεού Πατρός, στη χάρη του Ιησού Χριστού και στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.